Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είπαμε να έχουμε περίπου ένα τέταρτο ο καθένας για να κάνει τη μικρή του εισήγηση, για να έχετε τη δυνατότητα στη συνέχεια να κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, είτε γενικότερες, είτε γενικότερες σημασίες, είτε και εξειδικευμένες. Στο δικό μου τέταρτο θα επιχειρήσω σε 2-3 ενότητες να σας δώσω να αντιληφθείτε πού βρισκόμαστε σήμερα και κυρίως προς τα πού οδεύουμε. Προς τα πού οδηγείται η κατάσταση μετά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές. Θα περιοριστώ να σας πω ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε όλες τις χώρες του κόσμου, όπου ισχύει το βασικό κείμενο στο οποίο στηρίζεται η κοινωνική ασφάλιση και είναι η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102, να σας θυμίσω, και όσοι δεν το ξέρετε να το πω για όσους θέλετε να το μάθετε, ότι το κείμενο αυτό, που αποτελεί τον κορμό της κοινωνικής ασφάλισης σε όλο τον κόσμο, έχει υπογραφεί από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά η Ελλάδα στην χωρία των χωρών που το υπέγραψαν και το κατέστησαν, το εισέβαλαν, το έφεραν στην εσωτερική ενωμή τάξη, ελληνική ενωμή τάξη, είναι πέμπτη. Έχουμε μπροστά τη Σουηδία, τη Βρετανία, τη Δανία και η Ελλάδα στην χωρία αυτών των χωρών κρατά την πέμπτη θέση. Μια εξαιρετικά τιμητική θέση για ένα τέτοιο κείμενο και την περίοδο εκείνη του 52, που σε κάθε περίπτωση κάθε άλλο παρά η κοινωνική αντίληψη στην Ελλάδα είχε πολλά περιθώρια να λειτουργήσει. Και όμως την περίοδο εκείνη η τότε ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε το κείμενο αυτό, το υπέγραψε. Σήμερα είναι ένα διεθνές κείμενο από το οποίο ξεκινά και στο οποίο σταματά η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης. Ενώ λοιπόν η χώρα μας έχει αυτή την τιμητική σειρά στις χώρες οι οποίες έχουν εισαγάγει το διεθνές αυτό κείμενο, σήμερα η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που ήρθε στην Ελλάδα μας, μεταξύ των άλλων, στην έκθεσή της δεν δίστασε να γράψει ότι η Ελλάδα καταπατά τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102. Έπρεπε να περάσουν δηλαδή γύρω στα 60 χρόνια για να έρθει η χώρα μας και να απεμπολίσει αυτή την τιμητική σειρά που έχει μεταξύ των χωρών που είχαν υπογράψει αυτή τη σύμβαση και την καταπατά σήμερα, την παραβιάζει κατάφορα. Εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο σημεία, υπάρχουν κι άλλα, αλλά δύο σημεία τουλάχιστον πρέπει να μείνουν στη σκέψη μας. Το πρώτο σημείο είναι ότι η Διεθνή αυτή Σύμβαση Εργασίας 102 λέει ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης οφείλει να στηρίζεται σε δύο κυρίως αρχές. Η πρώτη αρχή είναι η αρχή της βεβαιότητας. Είναι δηλαδή η συνείδηση ότι όταν μπαίνεις σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όταν μπαίνει ο πολίτης σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να είναι σίγουρος, ασφαλής, βέβαιος, ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αυτό που λέμε όταν πληρωθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος, συμπληρωθεί δηλαδή το όριο ηλικίας ή ο απαιτούμενος αριθμός ετών ή η ανικανότητα ή ο θάνατος, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να πάρει τις παροχές που έχουν προβλεφθεί κατά την υπογραφή αυτή της συλλογικής σύμβασης, της Διεθνούς Σύμβασης. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε, έχουμε την τελευταία διετία, έχουμε μετρήσει εγώ 22 νόμους που αλλάζουν το συνταξιοδοτικό καθεστώς. Είτε ως νόμοι καθ' ολοκληρία συνταξιοδοτικού χαρακτήρα, είτε ως νόμοι οι οποίοι έχουν άλλο αντικείμενο και οι οποίοι περιέχουν μέσα συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Έχουμε 22 αλλεπάλληλες μεταφορές του συνταξιοδοτικού καθεστώτος στη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών. Εδώ λοιπόν η παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας περί της βεβαιότητας και της ασφαλείας των προϋποθέσεων που προβλέπει το σύστημα όταν μπήκαμε και ασφαλιστήκαμε σε αυτό, βλέπετε ότι η παραβίαση είναι κατάφορη και θα έλεγα ασύστομη. Με την έννοια ότι πολλές φορές οι παραβιάσεις αυτές έχουν και τον εξής απίθανο χαρακτήρα. Ψηφίζεται νόμος ο οποίος καθορίζει άλλες συνθήκες συνταξιοδότησης και με τα λίγες μέρες, από το παράδειγμα του τελευταίου νόμου του Μνημονίου 3, του 4093 12 Νοεμβρίου του 2012, που ενώ ο νόμος αυτός καθόρισε συγκεκριμένες συνθήκες για τη συνταξιοδότηση, σε 6 μέρες από τότε που ο νόμος δημοσιεύθηκε στη ρυθμιστή της κυβερνήσεως, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αλλάζουν συγκεκριμένες ουσιώδεις διατάξεις αυτού του νόμου. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και το πιο απίθανο, σε 5 μέρες μετά αλλάζουν και οι όροι που είχε η προηγούμενη πράξη νομοθετικού περιεχομένου καθιερώσει και ο ίδιος ο νόμος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι εδώ πρέπει
έχουμε παραβίαση όχι απλώς της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102, αλλά μια σειράς διατάξεων, ακόμα και συνταγματικών, έτσι, που καθορίζουν το πώς πρέπει να γίνεται η αλλαγή των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικά στις χώρες που έχουν υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102. Ένα δεύτερο σημείο, το οποίο επίσης πρέπει να γνωρίζουμε καλά, είναι ότι αυτό που μερικές φορές ακούτε και το αντιμετώπισα πρώτη φορά με αγανάκτηση όταν ήμουν στην Επιτροπή που είχε συσταθεί τότε με υπουργό τον Λοβέρδο για το ασφαλιστικό, και είχαν έρθει μαζί με τον Λοβέρδο και τότε υπουργό οικονομικών από τον Κωνσταντίνο, και ανέφερε στην Επιτροπή ένα κατεβατό ρυθμίσεων από τις οποίες προέκυπτε ότι το ελληνικό κράτος συμμετέχει στην κάλυψη των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης και κυρίως στην κάλυψη των δαπανών συνταξιοδότησης. Και στο κατεβατό αυτό, ούτε λίγο ούτε πολύ, έλεγε ότι, να μην ήταν πολλά, ότι το κράτος δίνει τόσα τον ένα χρόνο, τόσα τον άλλο, τόσα τον παράλληλο. Και αναγκάστηκε να του πω, που το έχω πει αυτό πολλές φορές σε διάφορες εκπομπές, το λέω και σε εσάς, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η τριμερής χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι ελληνικής έμπνευσης εφεύρημα, είναι ρύθμιση η οποία προβλέπεται από το άρθρο 71 παράγραφος 3 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102. Η οποία Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102 έχει θεσπίσει την υποχρεωτικότητα της κοινωνικής ασφάλισης. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν ασφαλίζομαι και στους τέσσερις κλάδους που υπάρχει η κοινωνική ασφάλιση, και στην κύρια και στην επικουρική και στο εφάπαξ και στην ασθένεια υγεία. Κανείς δεν μπορεί να πει δεν ασφαλίζομαι, διότι είναι υποχρεωτική η δέσμευση ασφάλισής του με βάση τις διευθύνσεις της Διεθνής Σύμβασης Εργασίας 102. Εδώ λοιπόν προβλέπεται, ακριβώς επειδή το κράτος υποχρεώνει τον πολίτη να ασφαλιστεί είτε θέλει είτε όχι, ακριβώς για αυτό το λόγο το κράτος είναι και συγχρηματοδότης και συνεγγυητής των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης. Συγχρηματοδοτεί, το άρθρο 71 παράγραφος 3 το λέει καθαρά, ότι συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, συμμετέχει ο ίδιος ο ασφαλιζόμενος, συμμετέχει ο εργοδότης, αλλά συμμετέχει και το κράτος κατά το 1 τρίτον καταρχήν. Συμμετέχει και το ίδιο το κράτος. Μέχρι τα 2 τρίτα μπορεί να εξελιχθεί η συμμετοχή του κράτους, σε κάθε περίπτωση συμμετέχει και το κράτος. Εδώ λοιπόν δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και κάτι για το οποίο πρέπει να υπερηφανευόμαστε, ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, είναι διεθνής δέσμευση. Συμβαίνει λοιπόν και εδώ παραβίαση, διότι όλο αυτό που έχει ψηφιστεί με τους δύο νόμους του 2010, το νόμο 3863 που αφορά όλο τον ιδιωτικό τομέα και το νόμο 3865, διαφορά 7 ημερών ο ένας από τον άλλο, 15 και 22 Ιουλίου του 2010 θεσπίστηκαν οι διατάξεις αυτών των δύο νόμων. Αυτό που προβλέπει λοιπόν την σταδιακή αποχώρηση του κράτους από την κοινωνική ασφάλιση, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά, σήμερα το κράτος εγγυάται το σύνολο των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, όπως έχει γίνει δεκτό. Με την έννοια ότι αφού σε υποχρεώνει, εάν το ταμείο στο οποίο υπάγεσαι δεν έχει να σου πληρώσει τα χρήματα, είναι υποχρεωμένος ο κρατικός προϋπολογισμός να τα πληρώσει για ολόκληρο το ποσό της σύνταξης. Όταν έρχεται λοιπόν ο νόμος 3863 και ο 3865 σε ολόκληρο το φάσμα των ασφαλισμένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εργοδοτικού και εργατικού τομέα, έρχεται και σου λέει ότι από το 2015 και πέρα το κράτος εγγυάται 360 ευρώ. Δεν δίνει απλώς 360 ευρώ, εγγυάται τα 360 ευρώ. Εάν λοιπόν εσύ έχεις σύνταξη 1500 ευρώ και το κράτος σταματά να σου εγγυάται τα 1500 όπως γίνεται μέχρι τώρα και σου εγγυάται μόνο τα 360, αυτό σημαίνει ότι τα ταμεία, εάν έχουν θα σου δώσουν τα υπόλοιπα, εάν δεν έχουν δεν θα σου δώσουν τίποτα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση που τα ταμεία δεν έχουν. Έχετε δει τις τελευταίες μέρες το σάλο που έχει προκληθεί από μια εγκύκλιο την οποία έβγαλε το ΙΚΑ. Και ό,τι θαύματος έχετε δει μεταξύ άλλων και μια διαμαρτυρία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που ψήφισε το νόμο 3863 το 3865. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το οποίο ψήφισε το νόμο 4093, το τελευταίο νόμο. Το ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ αυτό το νόμο. Έτσι, όταν λοιπόν ερχόμαστε τώρα, βέβαια τον τελευταίο νόμο το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, έτσι, είναι τη συγκυβέρνηση νόμο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν νομιμοποιείται το ΠΑΣΟΚ να βγαίνει και να λέει τώρα ότι ανεβάζετε τα όρια ηλικία, καταπατάτε τους όρους συνταξιοδότησης κτλ. Διότι αυτό έχει την κύρια ευθύνη. Εγώ που ξέρω από μέσα το τι γίνεται, συμβαίνει απλώς το εξής. Η Γενική Διευθύντρια, η σημερινή του Υπουργείου, ήταν σε αντιδικία με τον Υφυπουργό και μετέπειτα Υπουργό του Κουτρουμάνη.
τον καιρό Λυκειών Ευγενικό, ο Κουτρουμάνης ήταν υπουργός, δεν την έφερε να υπογράφει τις εγκυκλίες. Τις υπέγραφε ο ίδιος, ως υπουργός. Τι διαμαρτύρονται ότι δεν μπορεί ο υπουργός να υπογράφει τις εγκυκλίες προς εφαρμογή των νόμων. Πρέπει να τις υπογράφει η ιεραρχία του Υπουργείου. Σήμερα λοιπόν αυτή η ίδια, γιατί περί αυτής πρόκειται, ήρθε το Φλεβάρι του 2013, έχει κάτι περίεργες απόψεις, εν πάση περιπτώσει, ήρθε το Φλεβάρι του 2013 και έδωσε μια οδηγία από το Υπουργείο Εργασίας στο ΙΚΑ πώς να εφαρμόζει τους κανόνες της διαδοχής ασφάλισης. Και έβαλε την ιστορία ότι εάν είσαι στο ΙΚΑ και μετά έφυγες και πήγες και ασφαλίστηκες στο παλιό ΤΕΔΕ ή το Ταμείο Εμπόρων και μετά ξαναγύρισες στο ΙΚΑ για να πάρεις σύνταξη, έβγαλε την θεωρία ότι εάν είχες θεμελιώσει παλιά πριν ξαναγυρίσεις το ΙΚΑ, μετά που ξαναγύρισες, χάνεις τη θεμελίωση και πρέπει να το ξαναθεμελιώσεις. Είναι μια απίθανη ερμηνεία βέβαια που ξεφεύγει, υπερβαίνει τα όρια του νόμου, αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται ο Κουτρουμάνης, επειδή αυτή η εγκύπνιος που βγήκε από το Υπουργείο η οδηγία το Φλεβάρι εφαρμόστηκε τώρα, δηλαδή το Δεκέμβρη, και μην ξεχνάμε ότι από τότε μέχρι τώρα δίνανε συντάξεις. Έρχεται λοιπόν αυτή η εγκύπνιος και ούτε πολύ μας λέει, επειδή δίνει αυτή την ερμηνεία, μας λέει ότι θα πρέπει να ανακληθούν, και το λέει καθαρά, να ανακληθούν όλες οι συντάξεις που έχουν χορηγηθεί αυτού του είδους από το 2010 μέχρι τώρα. Και τίθεται το ερώτημα. Εμένα το τηλέφωνο μου αυτές τις δύο μέρες το έχω κατεβάσει, έχω τρελαθεί. Ρωτάει από όλη την Ελλάδα, έχει πέσει πανικός. Ότι εγώ πήρα τη σύνταξη μου το 10. Θα μου πάρει τα τελευταία πίσω τώρα. Αυτό είναι η διάθεση. Αυτό είναι η εγκύκλιο στην οποία βγάλανε. Έχω την αίσθηση ότι τελικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο Υπουργείο, επειδή και ο σημερινός υπουργός δεν έχει ιδέα τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση και ο διοικητής του ΙΚΑ δεν έχει ιδέα τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση. Κάνει ό,τι θέλει αυτή η κυρία, η οποία έρχεται πλέον και τους απειλεί ότι θα πέσουν μηνύσεις, διότι δίνεται συντάξεις χωρίς να δικαιούστε. Δεν έχει δίκιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Μέρκο Κουτρουμάνης, γιατί αυτός την έβγαλε όταν διαβάσαμε την ανακοίνωση του Πασόκ, ο Κουτρουμάνης την έβγαλε και λέει, δεν το λέει αυτό που λες ο νόμος ο δικός μου. Το Πασόκ όμως δεν υπογράφει ως Κουτρουμάνης, υπογράφει ως Πασόκ. Το Πασόκ όμως έχει ψηφίσει το νόμο 4093. Μπορεί όντως ο 3863 να μην λέει κάτι τέτοιο. Σε συνδυασμό όμως με το 4093 το λέει. Δεν μας νοιάζει αν τον ψήφισε ο Κουτρουμάνης ή όχι. Το Πασόκ ως Πασόκ έχει ψηφίσει και τον ένα και τον άλλο νόμο. Άρα δεν μπορεί να βγει στην ουράδα απ' έξω. Και στο κάτω-κάτω δηλαδή να μην προεδρευόμαστε. Ο Σπυρόπουλος ποιος είναι. Αυτός υπογράφει την εγκύκλιο του ΙΚΑ. Ποιος είναι ο Σπυρόπουλος. Γενικός οικονομικός διευθυντής του Πασόκ, διορισμένος από τον Πασόκ. Εναντίον τίνος λοιπόν βάζει τον Πασόκ. Και εκτός αυτού, αν ο Σπυρόπουλος υπογράφει, που υπογράφει, έχω μαζί μου την εγκύκλιο, έχει υπογραφεί ο Βέρτος Σπυρόπουλος. Γιατί δεν απευθύνεται λοιπόν το Πασόκ στην κυβέρνηση, στο Σαμαρά, να του πει πάρτε πίσω αυτή την εγκύκλιο. Ποιον κοροϊδεύουν τώρα. Απλώς και μόνο τηρούν τα προσχήματα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Για να τηρηθούν τα προσχήματα και να μάθει ο κόσμος ότι διαμαρτυρήθηκε το Πασόκ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες βγάλανε μια ανακοίνωση. Και καλώς την βγάλανε. Και έχουν δικαίωμα να την βγάλουν, διότι δεν έχουν καμία ευθύνη γύρω από αυτή την ιστορία. Το Πασόκ από πού και πού έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Δικαίως την έβγαλε γι' αυτό την ανακοίνωση, διότι δεν έχει ευθύνη. Αλλά το Πασόκ από πού και πού. Έχουμε λοιπόν εδώ φτάσει σε ένα σημείο να προσπαθούμε με τεχνάσματα να καλύψουμε τα δημιουργούμενα ζητήματα. Θέλω λοιπόν να πω ακόμα, γιατί ο χρόνος τρέχει έτσι και εγώ αν αρχίσω δεν σταματάω εύκολα, θα πρέπει κάποια στιγμή να με διακόψετε. Έχω ακόμα δύο τρέχει. Λοιπόν, για να προχωρήσω λοιπόν πάνω σε αυτό το ζήτημα που έχω πει μέχρι τώρα, υπάρχουν μερικά ζητήματα, μερικά θέματα, στα οποία πέρα από τα προσωπικά που έχει ο καθένας, πέρα από τις προσωπικές πλέον αμφιβολίες και αμφισβητήσεις αν έχει, μπορεί να βγει, δεν μπορεί να βγει, το συμφέρει να βγει, πρέπει να παραμείνει, κινδυνεύει να εγκλωβιστεί από τα όρια ηλικίας. Πέρα από όλα αυτά υπάρχει το γενικότερο ζήτημα και αυτό σας το λέω ξεκάθαρα. Το ερώτημα και το ζήτημα και το πρόβλημα δεν είναι εάν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε νέα μείωση στις συντάξεις. Αυτό είναι μηδαμινό μπροστά στο τεράστιο ζήτημα που έχουμε σήμερα. Δεν υπάρχει σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μεθοδεύεται η αποχώρηση του κράτους από την κοινωνική ασφάλιση. Όταν λοιπόν η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102 μας λέει δεν νοείται κοινωνική ασφάλιση χωρίς τη συμμετοχή του κράτους, αντιλαμβάνεστε ότι οδεύουμε προς μια κατάσταση τέτοια που δεν θα είναι απλώς και μόνο αν θα έχουμε μείωση στις συντάξεις, σημαίνει απλώς ότι ο καθένας πλέον θα πρέπει να φροντίζει για το μέλλον του όταν γεράσει, όταν αρρωστήσει, όταν πεθάνει για τους, και τη γυναίκα του, τα παιδιά του, θα πρέπει πλέον να φροντίσει ο ίδιος εξιδίων
ότι το κράτος αποχωρεί, το κράτος φεύγει. Αυτή είναι η μεθόδευση. Και αυτή η μεθόδευση την καταλαβαίνει κανείς από συγκεκριμένα σημεία. Ένα σημείο είναι φερεπίνοντα πριν από 1,5 μήνα περίπου, έγινε από το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, έγινε μια εκδήλωση πάνω στα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Εκεί λοιπόν πήγανε διάφοροι, μεταξύ των οποίων και ο σημερινός υπουργός, πήγε και ο Σπυρόπουλος και μας είπαν ορισμένα απίθανα, τα οποία σε κάθε περίπτωση βέβαια, όσο μπορώ, τα έχω αναφέρει σε διάφορες εκπομπές. Αλλά 2-3 από αυτά πρέπει να το πω και εδώ. Το πρώτο απίθανο είναι αυτό που είπε ο Σπυρόπουλος, ότι το κράτος δεν εγγυάται την επικουρική ασφάλιση. Το είπε καθαρά. Έχω στα χέρια μου αποπαγκριτοχωρημένη την ομιλία του, γιατί ο Σπυρόπουλος δεν έδωσε ομιλία. Ο Βρούτσης έδωσε. Ο Βρούτσης είναι απαραλέγματο. Παριστάνει ειλικρινά σας λέω. Διαβάζω μερικά πράγματα να τρελαίνω. Χθες δηλαδή το πρωί σε ένα κανάλι, δεν κρατήθηκα, διάβασα προχθές την ομιλία του με την ψήφιση του προϋπολογισμού, την ομιλία του Υπουργού. Και μας λέει ότι το 16% μισθός δεν θα μειωθεί κι άλλο. Το 17% όμως θα ανεβεί. Και λέω, μα το μνημόνιο το προηγούμενο μας λέει ότι ο κατώτατος μισθός θα ανεβεί όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%. Η ανεργία σήμερα με τα επίσημα στοιχεία είναι γύρω στο 27%, με τις δικές μου προβολές που κάνω και μετρήσεις είναι γύρω στο 40%. Λοιπόν, για να πέσει στο 10% η ανεργία θα χρειαστούν 20 χρόνια και αν δεν αλλάξει το μοντέλο πολιτικής που εφαρμόζεται σήμερα. Όταν λοιπόν λέει ο νόμος, γιατί αυτό έχει γίνει νόμος του κράτους, ότι για να ανεβεί ο κατώτατος μισθός θα πρέπει η ανεργία να πέσει στο 10%, επιτρέπεται να έρχεται ο Υπουργός Εργασίας και να λέει στη Βουλή ότι μετά ένα χρόνο θα ανεβεί ο κατώτατος μισθός, θα πέσει η ανεργία κατά από 10% σε ένα χρόνο. Και αυτό είπε ένα πάρα ανέκδοτο. Εκτός άλλων, στην ομιλία του αυτή μας είπε ότι νοικοκυρεύει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ότι μπαίνει σε μία τάξη. Εδώ το σύστημα έχει διαλυθεί. Εδώ δεν υπάρχει. Ούτε το βλέπει το νοικοκύρεμα. Αφρός. Ή δεν καταλαβαίνει, και αυτό νομίζω ότι είναι, ή απλώς παραπλανά τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι το πρώτο. Νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει που βρίσκεται ακόμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή είναι μια πραγματικότητα τώρα. Εγώ έλεγα ότι σταδιακά και με διάφορες αγορές αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια προσέγγιση σε αυτή την έννοια της αποχώρησης του κράτους. Η πρώτη βέβαια σαφής και νομοθετημένη ένδειξη είναι οι δύο νόμοι. Και οι επακολουθήσατες, αλλά κυρίως οι δύο πρώτοι, ο νόμος 3863 και 3865, που καθιερώνουν την βασική σύνταξη στα 360 ευρώ, όλοι πλέον 360 ευρώ. Και αν έχει το ταμείο, θα πάρεις και παραπάνω. Δεν έχει, δεν παίρνεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση από τους παλιούς και αυτοί που έχουν πάρει ήδη σύνταξη, την εγγύηση του κράτους την έχουν μόνο στα πρώτα 360 ευρώ. Το είχα, για να καταλάβετε, αυτή την περίοδο ψάχνει να βρει λεφτά για να πληρώσει το δώρο των Χριστουγέννων. Δεν έχει λεφτά, βούτυξε 100 εκατομμύρια από το ταμείο της ΔΕΗ, πήρε 250 εκατομμύρια από το επικουρικό, τα οποία δεν είναι δικά του, τα πήρε και λέει δεν έχω ανάγκη, πήρα λέει πρόχειρο δάνειο, βραχυπρόθεσμο δάνειο. Από πέρυσι παίρνει συνέχεια παρόμοια δάνεια και δεν έχει επιστρέψει τίποτα. Επομένως, εδώ αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει πλέον το ταμείο, πρέπει να έχει αποθεματικά για να καλύπτει τις υποχρεώσεις των προσεχών. Ναι, πρέπει να υπάρχει αποθεματικά για να καλύψει τις προσεχείς ανάγκες των 35 έως 50 ετών ανάλογα με την αναλογική μελέτη που έχει γίνει. Και εδώ δεν έχουν για ένα μήνα λεφτά. Και σου λέει ο Υπουργός, όλα πάνε καλά. Φτιάχνει το σύστημα, το νοικοκυρεύουμε, δεν θα έχει πλέον προβλήματα στο μέλλον όταν θα έχουν καταργηθεί οι συντάξεις. Για να τελειώσω λοιπόν αυτό το μικρό κομμάτι, λέω ότι πέραν των άλλων, βλέπετε ότι εκτός του ότι ο Σπυρόπουλος μας λέει ότι το κράτος δεν εγγυάται την επικουρική, όταν το Συμβούλιο Επικρατείας έχει βγάλει καμιά δεκαετία αποφάσεις του, που παγίως λέει ότι η επικουρική ασφάλιση είναι κοινωνική ασφάλιση και έχει απολύτως την εγγύηση του κράτους. Ποιος είσαι κύριε Σπυρόπουλε που έρχεσαι και λες ότι δεν εγγυάται, όταν το Συμβούλιο Επικρατείας έχει νομολογήσει εδώ και μερικές δεκαετίες. Έτσι. Καλά, είναι όλα προπληρωμένα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο ίδιος ο Σπυρόπουλος στην ίδια ομιλία μας είπε, και εδώ είναι το θέμα, ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπο να εγκαθιδρύσουμε, να θεμελιώσουμε, να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα η ασφάλιση μέσω των επαγγελματικών ταμείων. Αυτό είναι, λέει, μορφή κοινωνικής ασφάλισης, μας είπε. Δεν είναι κοινωνική ασφάλιση ή τα επαγγελματικά ταμεία, είναι καθαρά ιδιωτική ασφάλιση. Επομένως, παρά ο ίδιος τις έννοιες της παραποιεί με σκοπό να πείσει τον κόσμο, πηγαίνετε, θα σας πω μόνο τούτο γιατί έχω προσωπική αντίληψη.
Όταν ψηφιζόταν ο νόμος 30-29, ήταν υπουργός τότε ο Ρέκας. Και τέλος πάντων είχαμε εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσμοθετήσουμε και στην Ελλάδα, να βάλουμε και στην Ελλάδα τον θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πίσω. Πράγματι, ήταν τότε διοικητή στο ΙΚΑ ο Μητιάδης Αλεξάριος, από τον ιδιωτικό τομέα προέρχεται, πρόεδρος ιδιωτικής εταιρείας, αλλά τον είχε βάλει, ήταν ανεξίως της γυναίκας του Σιμίτη και τον είχαν βάλει πρόεδρο στο ΙΚΑ. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος δημιούργησε προβλήματα. Δεν ήταν σωστή η επιλογή ενός ανθρώπου προς τον ιδιωτικό τομέα εκεί, αλλά ο ίδιος ήταν μετρίων των χαμηλού τόνων, δεν δημιούργησε προβλήματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι τότε, όταν πέρασε το νομοσχέδιο και έγινε νόμος, με φώναξε τότε ο τότε υπουργός ο Ρέκας, ήμουν τότε σύμβουλος στη ΓΕΣΕ, την οποία αναπεχώρησα πέρυσι, γιατί διαφώνησα με τον τρόπο που λειτουργεί για αυτό το θέμα. Όταν λοιπόν με φώναξε και μου είπε, κοίταξε, μπήκε ο θεσμός του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Θα φτιάξουμε μια επιτροπή και θα κοιτάξουμε μέσω της ΓΕΣΕ να φτιάξουμε ένα μεγάλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για να μπουν όλοι μέσα. Του είπα, τι πάνε να κάνεις, είσαι από τα καλά σου. Αυτός ο θεσμός είναι ιδιωτική ασφάλιση. Τι δουλειά έχει η ΓΕΣΕ με την ιδιωτική ασφάλιση? Οι ιδιωτικές εταιρείες, εγώ δεν λέω να κλείσουν, είναι θεσμός που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη με γιάτες και με κράτους. Αλλά σε καμία περίπτωση οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την κοινωνική ασφάλιση. Εμένα δεν πρέπει να φωνάξει να κάνει τέτοια δουλειά, ούτε για αστείο. Και σε συμβουλεύω και εσύ να μην ανακατευθείς. Διότι αυτός ο θεσμός δεν ξέρω αν θα περπατήσει στην Ελλάδα. Άσε να περπατήσει, θα εκτεθείς ανεπανόρθωτα. Το κατάλαβε. Μου λέει, έχεις δίκιο, σε ευχαριστώ που μου το είπες, δεν περπάτησε ο θεσμός. Στην ημερίδα λοιπόν που έγινε προημερών στο Ελληνοαμερικάνικο Εκμελητήριο, ένας από τους συμμετέχοντες είπε ακριβώς αυτό. Να δώσουμε τη δυνατότητα στη ΓΕΣΕ να φτιάξει αυτό, δηλαδή το ίδιο πράγμα που αρνήθηκα εγώ τότε και αρνήθηκε και είναι προς τιμή του, αρνήθηκε τότε και ο Ρέκας. Ένας άλλος δε είπε το εξής. Ναι, καλά όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να καταστήσουμε, προσέξτε το αυτό, θα πρέπει να καταστήσουμε υποχρεωτική και την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα. Τι λέτε, φίλε? Δηλαδή θα υποχρεώσω τον κόσμο να πάει να ασφαλιστεί σε ιδιωτική εταιρεία? Γίνεται πουθενά αλλού αυτό το πράγμα? Γίνεται πουθενά? Εγώ έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο έχω γυρίσει, όλο την Ευρώπη δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα πουθενά. Στη Βρετανία, που είναι, θα έλεγα, η μητέρα της ιδιωτικής ασφάλισης, υπάρχει ακόμα και επικουρική κοινωνική ασφάλιση δίπλα στην ασφάλιση που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Στην Ολλανδία, που δέχομαι ότι εκεί λειτουργεί ένας άλλος τρόπος, θυμάμαι όταν ο ίδιος ο Υπουργός Κοινωνική Ασφάλιση Ολλανδία μου είχε πει ότι βρίσκουμε συμπαράσταση και από τον ιδιωτικό τομέα. Συμπαράσταση. Όχι να υποκαταστήσει αυτό που λέει τώρα, ότι θα κάνουμε υποχρεωτικά, να βάλουμε τον κόσμο υποχρεωτικά να επανασφαλίζεται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε ένα πράγμα. Το πρόβλημά μας δεν είναι να μας διαβεβαιώσουν ότι δεν θα ληφθούν άλλα οριζόντια μέτρα. Αυτό είναι πολύ μικρό ζήτημα σε σχέση με το ότι πάει για ολοσχερή διάλυση η κοινωνική ασφάλιση. Πάει για να δοθεί ένα φιλοδόρημα, ένα μικρό επιδοματάκι σε όλο τον κόσμο για να υποκαταστήσει την κοινωνική ασφάλιση, να υποκαταστήσει τη συνταξιοδότηση την οποία ξέρουμε μέχρι τώρα. Και το τελευταίο που θα πω και σταματάω εδώ για να πάρω το λόγο και οι συνάδελφοι και μετά μου κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Προσέξτε, υπάρχει λοιπόν ένα κεντρικό ζήτημα. Διότι όταν λέμε και κρίνουμε και κατακρίνουμε και αναφερόμαστε στο τι έχει γίνει μέχρι τώρα και το τι γίνεται τώρα, έχουμε υποχρέωση να δώσουμε και ένα φως και να πούμε τι πρέπει να γίνει αύριο. Διότι αν μείνουμε στο να κατακρίνουμε και αν μείνουμε μόνο στο απλώς να καταγράφουμε την αντίθεσή μας και την αντιπαλότητά μας, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Υπάρχει λοιπόν ένα κεντρικό, μα κεντρικό ζήτημα. Μπορεί να γίνει τίποτα ώστε να φύγουμε από αυτό το ζόφο? Μπορεί να γίνει τίποτα ώστε, εν πάση περιπτώσει, το σύστημα να ξανακαθίσει όρθιο, να ξανασταθεί όρθιο, να ξανασταθεί στα πόδια του, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να μιλούμε για την ανάταξη ενός νέου συνταξιοδοτικού συστήματος? Είμαι εκείνος που παλαιότερα είχα φτιάξει το ασφαλιστικό της ΔΕΗ. Εγώ έκανα την αναλογιστική μελέτη και έφτιαξα και τον νόμο που στηρίχθηκε το ασφαλιστικό της ΔΕΗ. Διερωτώ με δέος πολλές φορές ότι όταν έκανα αυτή τη δουλειά και έκανα τις μελέτες και έλεγα τόσα πρέπει να εισπράττω και τόσα πρέπει να πληρώνω και καθόρισα το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και το ύψος των συντάξεων που έπρεπε να δοθούν, ήμουν προνομιούχος. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχα μηδέν συνταξιούχο. Ξεκινούσα από το μηδέν. Δεν είχα κανένα συνταξιούχο. Και ξεκινούσα απλώς και μόνο με το να κάνω τους λογαριασμούς
να κάνω τις μαθηματικές προβολές για τα προσεκή 35 χρόνια και να λέω αυτή θα είναι η ροή, αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αυτές είναι οι αιτήσεις, παροχές και αιτήσεις εισφορές και επομένως δεν έχω πρόβλημα. Τώρα, ποιος θα την κάνει αυτή τη δουλειά? Τώρα έχουμε 2.707.000 συνταξιούχους. Και τους κάνω αυτούς. Τώρα έχω στην πλάτη μου ένα αρνητικό στοιχείο. Τότε ξεκινούσα από το μηδέν. Τώρα δεν ξεκινώ από το μηδέν. Ξεκινάμε από πολύ βαθιά. Ξεκινούμε από 2.707.000 ανθρώπους που πάρουν μια σύνταξη, οι οποίοι την έχουν πληρώσει τη σύνταξη. Η σύνταξη δεν είναι χάρισμα. Η κοινωνική ασφάλιση έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Δεν τη δίνει τσάπα. Έτσι, τη σύνταξη τη δίνει επειδή πλήρωνε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κάποιες ασφαλιστικές εισφορές, επειδή σε κάθε περίπτωση είχε αποδεχθεί κάποιους όρους. Δεν είναι χάρισμα που τη δίνει κανείς. Επομένως, εδώ το θέμα είναι πολλές φορές το σκέφτομαι και λέω τι κάνουμε τώρα, από πού ξεκινούμε. Έχω βγάλει 3 συμπεράσματα. Και αυτά στο πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων θα μπουν την κατάλληλη ώρα. Διότι τώρα, αν τα βάλουμε, θα μας τα αντιγράψουν. Και εμείς έχουμε την πρόθεση να τα υλοποιήσουμε. Οι άλλοι θα τα αντιγράψουν για να εξαπατήσουν τον κόσμο, όπως γίνεται συνήθως. Υπάρχουν λοιπόν 2 φάσεις, 2 μεγάλα βήματα. Το ένα μεγάλο βήμα είναι να καταλάβουμε ότι σήμερα οι παραδοσιακές, οι κλασικές μορφές χρηματοδότησης στην Ελλάδα δεν μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι κυριαρχούνται πλέον από μια ανεργία η οποία ξεπερνά κατά τις δικές μου μετρήσεις τα 2.100.000 άτομα σήμερα και θα συνεχίζει να ανεβαίνει. Οι επιχειρήσεις, λέω συνήθως, όποιος θέλει να δει που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, δεν έχει πολλά πράγματα να δει, να πάει να κάνει μια βόλτα στην οδό Σταδίου. Θα δει εκείνα τα καταστήματα τα μεγάλα, τα οποία μέχρι πρότινος η Σταδίου ήταν μια φωταγωγημένη οδός, μικρή σε μήκος, αλλά ήταν γεμάτη μεγάλα καταστήματα. Τώρα το 1 τρίτο των καταστημάτων έχει μείνει. Τα άλλα έχουν κλείσει. Μεγάλα καταστήματα έχουν κατεβάσει ρολά. Μία βόλτα στα δύο δείχνει πού βρίσκονται σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά οι επιχειρήσεις. Δεν μπορεί λοιπόν και από εκεί να περιμένουμε υποκοπή. Δεν έχουν χρήματα οι άνθρωποι. Το κράτος, διαλυμένο κράτος. Διαλυμένος προϋπολογισμός. Οι 3 λοιπόν παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης δεν επαρκούν. Πρέπει να βρεθούν νέες πηγές. Σας λέω ακριβώς στην Επιτροπή εκείνη με τον Βέρδο. Είχα καταθέσει ένα υπόνοιμο και προέβλεπα 30 νέες πηγές χρηματοδότησης. 30 νέες πηγές χρηματοδότησης. Ενώ οι δύο υπουργοί τότε είχαν πει πολύ ωραία θα το δούμε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Έχουν μείνει στο ράφι. Με τον πρόεδρο τον Πάνο τον Καμένο το έχουμε συζητήσει το θέμα. Αυτές οι πηγές θα τις δώσουμε στη δημοσιότητα κατά τη γνώμη τη δική μας από πού είναι κοστολογημένες οι πηγές. Μας λένε τι έσοδα μπορεί να έχει το σύστημα από την κάθε μία από αυτές τις πηγές. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κεντρικό ζήτημα, ότι για να μπορέσουμε το σύστημα να το ξαναστήσουμε στα πόδια του, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το χρηματοδοτήσουμε. Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τις πηγές εκείνες, να ενεργοποιήσουμε τις πηγές εκείνες από όπου μπορεί να προέρχουν πρόσθετα έσοδα για να στηθεί το σύστημα στα πόδια του. Και θα μου πείτε και τι θα γίνει. Θα περιμένουμε να ξαναστήσουμε το σύστημα στα πόδια του για να δει ο συνταξιούχος των 400 ευρώ που του κόψανε τα 50, 60, 70, 100 ευρώ να τα ξαναπάρει πίσω, ή να περιμένει ο ασφαλισμένος, θα έλεγα στο ταμείο το δικό σας διόγκο, θα περιμένει πότε θα ξαναστηθεί το σύστημα, ώστε να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται, που ο ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει ας πούμε 30 χρόνια ασφαλιστικές φορές. Κάποια στιγμή δεν έχει να πληρώσει, σταματά να πληρώνει, του κόβουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και αν αυτός, έχω συγκεκριμένο παράδειγμα, αγριασί, ένα συγκεκριμένος ήρθε στο γραφείο μου και την περίοδο που του είχαν κόψει την κάλυψη της υγείας από τον ΟΑΕΠ, την περίοδο εκείνη χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Και τα πλήρωσε από τη τσέπη του. Και όταν πήγε λοιπόν μετά για να πάρει τη σύνταξή του, τον είχαν χρεώσει και με τα ασφάλιστρα υγείας της περίοδου που του είχαν κόψει. Και μάλιστα με πρόστιμο. Είναι δυνατόν να ξεκολουθήσει να γίνεται αυτή η δουλειά? Υπάρχουν λοιπόν γύρω στις 45 παρεμβάσεις, το ξαναλέω, 45 παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν την επομένη το πρωί. Η καταγραφή αυτών των παρεμβάσεων θα γίνει τον κατάλληλο χρόνο από εμάς. Θα γίνει τον κατάλληλο χρόνο. Δηλαδή έχουμε 2, θα έλεγα, πεδία δράσης για να μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε ένα σύστημα κοινωνικής, το λέω, κοινωνικής και όχι απλώς ιδιωτικής ασφάλισης. Από τη μια μεριά να βρούμε τη δυνατότητα να του δώσουμε χρήματα καινούρια, και από την άλλη μεριά την επομένη το πρωί
που θα υπάρχει κάποια δυνατότητα κυβερνητικής παρέμβασης, να έχουμε άμεση την δυνατότητα 45 άμεσων παρεμβάσεων που θα δώσουν άμεση λύση. Λέω ένα ακόμα παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό. Εάν ένας έχει στο ΙΚΑ, παίρνω την περίπτωση αυτή, ένας έχει στο ΙΚΑ, είναι 64 ετών τώρα, 64 ετών, και έχει στο ΙΚΑ 30-32-33 χρόνια ασφάλισης. 30-32 συνολικά χρόνια ασφάλισης. Και μπορεί να πάρει σύνταξη μειωμένη. Θα πρέπει να έχει, είναι μια ρύθμιση που ισχύει εδώ και 50 χρόνια, δεν την πείραξε κανείς. Θα πρέπει να έχει τα τελευταία 5 χρόνια 100 ένσημα το κάθε χρόνο. Δηλαδή, έχω την περίπτωση ενός, ο οποίος είχε 33 χρόνια ασφάλισης. 64 σε 3,5 ετών. 33 χρόνια ασφάλισης. Και ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια είχε, έπρεπε να έχει 100 το κάθε χρόνο, είχε 250 τον ένα, 240 τον άλλο, τον τελευταίο είχε 99. Του έλειπε ένα ένσημο από την τελευταία πενταετία. Δεν του δώσανε σύνταξη. Και δεν κακίζω κανένα, δεν φταίει ο υπάλληλος, ο υπάλληλος έκανε τη δουλειά του. Αυτό λέει ο νόμος. Έπρεπε να έχει 100 ένσημα την τελευταία πενταετία. Αν παίρνω την άλλη περίπτωση, ήταν άνεργος όλα αυτά τα χρόνια ή ήταν άρρωστος όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορεί να δουλέψει, δεν έχει σημασία. Δεν θα πάρει σύνταξη. Θα πρέπει να περιμένει να πάει με την, να συμπληρώσει την ηλικία των 67 ετών. Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Αυτή η διάταξη από ήρθε τόσα πολλά χρόνια. Έχει 33 χρόνια, 9.900 ένσημα. Επειδή του λείπει ένα ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια, δεν παίρνει σύνταξη. Αυτή η διάταξη πρέπει να καταργηθεί αμέσως. Δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει. Έγινε τον καιρό εκείνο, είναι μια διάταξη που χρονολογείται από τη δεκαετία του 60. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Και για να το πω και αυτό, βλέπετε τώρα με τη ρύθμιση που έχει γίνει με τον τελευταίο νόμο το 40-93, για τον οποίο το ξαναλέω, είναι συνυπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τον ψήφισε. Να μην πω ότι έχει την κύρια ευθύνη. Έτσι, τον ψήφισε και το Πασόκ βέβαια. Τον ψήφισε και η Δημάρχη. Λοιπόν, με τον τελευταίο αυτό νόμο, ακούστε δύο απίθανα πράγματα. Εάν ένας έχει γεννηθεί 31 Δεκεμβρίου, ένας οποιοδήποτε ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα ταμεία, αλλά είναι πιο χαρακτηριστικό στο ΙΚΑ. Έχει γεννηθεί 31 Δεκεμβρίου του 1947, παίρνει σύνταξη που μόλις συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας. Ένας που γεννήθηκε την 1η του Γενάρη του 1948 θα πρέπει να κάτσει 2 χρόνια ακόμα για να πάρει σύνταξη. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Με τα βαρέα. Να πω για τα βαρέα μόνο τούτο. Εδώ με τα βαρέα υπάρχει το εξής απίθανο. Γυναίκα η οποία είχε συμπληρώσει τον αριθμό των βαρέων που χρειάζεται. Δηλαδή είχε τα 3.600 και τα 4.500 πριν από το 12. Ωραία. Αυτή διατηρεί το δικαίωμα να φύγει στα 55 με πλήρη σύνταξη. Ο άντρας τώρα, ο οποίος επίσης είχε συμπληρώσει τα 4.500 και τα 3.600 βαρέα και έφευγε στα 60, εάν έχει αυτός την ατυχία να γεννηθεί 1η του Γενάρη του 48 και αυτός 2 χρόνια επιβάρηση. Οικοδόμος που έφευγε στα 58 και αυτός, εάν γεννήθηκε ώστε να συμπληρώνει το 58 που είχε τα βαρέα οικοδομικά με 3.600 και 4.500 να φύγει στα 58, εάν τα συμπληρώνει την 1η του Γενάρη του 13, μία μέρα δηλαδή καθυστερημένα, του βάζουν 2 χρόνια καπέλο. Οι οικοδόμοι, ξέρετε τώρα, μια και το έφερε η κουβέντα, οι οικοδόμοι τώρα δεν έχουν δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που έχουν να δουλέψουν 2 και 3 χρόνια και περιμένανε πώς και πώς να έρθει να συμπληρωθεί το 58 για να πάρουν τη σύνταξή του. Ήρθε λοιπόν τώρα και επειδή είχαν την ατυχία να γεννηθούν μία μέρα αργότερα, την αρχή του 48, δεν μπορούν πλέον να πάρουν τη σύνταξή τους διότι τους έβαλε 2 χρόνια. Έχει στο γραφείο μου οικοδόμος, ένας άνθρωπος γεροδεμένος αλλά καταβεβλημένος και μου λέει δεν έχω άλλη λύση, 2 χρόνια τώρα εδώ, δεν έχω κάνει μεροκάματο, με δανεικά ζω, δεν μπορώ 2 χρόνια ακόμα, έχω για να πάρω αυτοκτονήσω. Σας το λέω έτσι με πόνο ψυχής, έτσι αντιλαμβάνεστε, σηκώθηκα, του λέω θα βρω εγώ τρόπο να σε ενισχύσω για το όνομα του Θεού, δεν είναι κουβέντα αυτή. Αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, οι οποίοι κυβερνούν σήμερα την Ελλάδα, δεν είναι απλώς ότι δεν έχουν μέσα τους ανθρωπιά, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εντελώς ανάλγητοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, του δίνουν και αυτό τον ανεβάσαν των βαρέων, αυτών που κάνουν τις διεθνείς μεταφορές, τα λίγα μεγάλα. Έτσι. Αυτοί δεν μπορούν, δεν έχουν το δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 65ου έτους, δεν μπορούν
δεν γίνεται ανανέωση τη άδεια. Και σωστά, για λόγους πρόνοιας. Λέει ο άνθρωπος και εξαντλημένος ο οργανισμός, μπορεί να είναι 24 ώρες σε ταξίδι, είναι τεράστιο το αυτοκίνητο, δεν του δίνουν άδεια. Αυτό τον πήγανε στα 67ο. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να δουλέψει. Γιατί τον παίρνεις από το 65 που έπαιρνε σύνταξη μέχρι τώρα και τον πας στα 67. Από ποιος που. Τι θα κάνει αυτός από τα 65 μέχρι τα 67, αφού δεν έχει άδεια, δεν μπορεί να δουλέψει. Έτσι. Το λέω αυτό για να αντιληφθείτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πακέτο ρυθμίσεων που είναι πέρα για πέρα αντικοινωνικές και θα έλεγα τη λέξη σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα αντιανθρώπινες. Λοιπόν, επειδή όμως έκανα λίγη κατάκριση του τέταρτου, σταματάω εδώ και ευχαρίστω στη συνέχεια όταν έρθει η ώρα των ερωτήσεων και απαντήσεων, με ρωτάτε.